Κύριε Κατσότη, θα ήθελα τη δική σας άποψη για το πόρισμα αυτό. Ήτανε χρήσιμη αυτή η έκθεση, αυτή η συζήτηση? Υπάρχουν πράγματα τα οποία αποκαλύφθηκαν και σας βοηθούν να πάτε ένα βήμα πιο πέρα? Όπως θα γνωρίζετε, κυρία Κουλούρη, το ΚΚΕ κατέθεσε δική του πρόταση. Δεν συμφώνησε με το πόρισμα, γιατί πέρα από την παρουσίαση του θέματος, θα πρέπει να δούμε πιο βαθιά στην ανάλυση του ποιες είναι οι αιτίες που δημιουργείται το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο οι παράγοντες πολιτιστικοί ή της κουλτούρας ή της εξέλιξης της θέσης της γυναίκας σήμερα στην κοινωνία. Είναι καταρχήν, όπως είπατε κι εσείς, στην περίοδο της κρίσης επιδεινώθηκε αυτό το πρόβλημα. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τι έγινε στην περίοδο της κρίσης. Ανατράπηκε η ζωή του ίδιου του λαού. Και είχαμε πολλές ανατροπές σε βάρος της ίδιας της οικογένειας, του εργαζόμενου, του αυταπασχολούμενου, του άνεργου που έμεινε για χρόνια άνεργος, του νέου και της νέας, των νέων ζευγαριών. Για δέστε πόσα ανατράπηκαν από αυτά που είχε κατακτήσει το εργατικό κίνημα, που στήριζε, αν θέλετε, την οικογένεια μέχρι σήμερα, που στήριζε τα νέα παιδιά, που στήριζε τα νέα κορίτσια. Ανατράπηκαν όλα. Ποιος τα ανέδεψε αυτά? Αυτές οι πολιτικές δυνάμεις που σήμερα υποκρίνονται ότι δήθεν ενδιαφέρονται για το δημογραφικό, ότι δήθεν θα πάρουν μέτρα για το δημογραφικό. Δεν θα πάρουν κανένα μέτρο. Για μίλησε και ο κ. Κουτσούμπας στην Ολομέλεια. Δεν θα πάρουν κανένα μέτρο. Τα μέτρα που παίρνουν μέχρι τώρα οι πολιτικές δυνάμεις αυτές που συμφώνησαν με τα μνημόνια, που αυτό θα είναι το πρόγραμμά τους, αυτή θα είναι η πολιτική τους, είναι να ενισχύουν την κερδοφορία των επιχειρήσεων και να τους βοηθούν να απαλλάσσονται από τα οποιαδήποτε εμπόδια έχουν σε αυτή την πορεία. Εμπόδιο λοιπόν είναι σήμερα, για παράδειγμα, η προστασία της μητρότητας. Είναι εμπόδιο. Και αν θα δείτε, στους χώρους δουλειάς δεν εφαρμόζεται τίποτε από ό,τι έχει απομείνει στα χαρτιά για την προστασία της μητρότητας. Όχι μόνο δεν εφαρμόζεται τίποτε, αλλά έχουμε όλα αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ότι οι επιχειρηματίες απαιτούν από τις γυναίκες, τις νέες γυναίκες, να υπογράψουν χαρτί ότι δεν θα μείνουν έγκυος. Είναι γνωστά αυτά, δεν τα λέω εγώ. Η επιθεώρηση εργασία, κύριε Κατσότη, δεν έχει ενισχυθεί. Ποιος? Η επιθεώρηση εργασία δεν έχει ενισχυθεί. Κοιτάξτε, για να πραγματοποιεί πιο πολλού ελέγχους. Η επιθεώρηση εργασία, ό,τι και να ενισχυθεί, η ουσία είναι ότι μέχρι σήμερα έχουμε πολλές καταργήσεις αυτών των δικαιωμάτων. Σας λέω, έπαιρνε επίδομα το κετού μια γυναίκα. Σήμερα για να το πάρει πρέπει να γίνει στο σπίτι. Να γεννήσει στο σπίτι η γυναίκα. Δηλαδή πάμε πίσω 50 χρόνια. Και τι της λέμε της γυναίκας, ότι δεν θα γίνει στο νοσοκομείο. Αν γίνει στο νοσοκομείο, δεν θα πάρει το επίδομα το κετού. Δηλαδή, αυτό τι ήταν? Αυτό ωφελεί τις γεννήσεις ή, αν θέλετε, τις ζημιώνει, πάει πίσω? Ενισχύει το νέο ζευγάρι ή, τέλος πάντων, το αποδυναμώνει? Αυτή είναι μια πρακτική, η οποία πιστεύετε ότι γίνεται πολύ εκτενώς? Δηλαδή, όλοι οι εργοδότες μπορεί να φέρονται έτσι? Είναι κάποιοι? Τα 1000 ευρώ είναι από το κράτος. Η ενίσχυση του κρατικού από το κράτος, από τον ΟΕΔ. Μιλάω και για την συμπεριφορά κάποιων εργοδοτών απέναντι σε. Δεν υπάρχει κανείς επιχειρηματίας που να έχει διαφορετική συμπεριφορά. Γιατί θέλει η γυναίκα να είναι διαρκώς στη δουλειά, γι' αυτό και τώρα τελευταία υπάρχει αυτή η ιστορία με την. Πώς λέγεται αυτό το άριο που το. Το βάζουν κρυοπηξία, τέλος πάντων, για να μπορούν τέλος πάντων να γεννήσουν αργότερα όταν θα έχουν τελειώσει την καριέρα τους. Η αιτία λοιπόν είναι η διαχείριση των αναγκών αυτού του συστήματος, που είναι πάνω απ' όλα το κέρδος και όχι ο άνθρωπος και η ανάπτυξή του, να το πω έτσι. Να σας ρωτήσω κάτι, σε τι βοηθά το να παρουσιάζετε διαφορετικά πορίσματα όταν κάνετε μια διακομματική επιτροπή? Και σας το λέω αυτό γιατί όταν είναι διαφορετικά τα πορίσματα, πόσο εύκολο είναι να είναι κοινές πολιτικές και να υπάρχουν συνενέσεις? Ναι, ναι. Ακριβώς δεν μπορεί να υπάρχουν κοινές πολιτικές, γιατί αυτή η πολιτική που σήμερα υπάρχει από τα υπόλοιπα κόμματα, εμείς λέμε σαν ΚΚΕ ότι αιτία του δημογραφικού είναι ακριβώς αυτή η πολιτική που στηρίζει το κεφάλαιο και τις ανάγκες τους. Και όχι την οικογένεια και τις δικές της ανάγκες. Γιατί αν πράγματι εδώ στηριζόταν η οικογένεια και οι ανάγκες της, τότε με πολύ μεγαλύτερη ευκολία κάποιος θα έκανε 2 και 3 παιδιά. Ναι. Σήμερα όμως δεν μπορεί κάποιος να κάνει 2 και 3 παιδιά, γιατί και το ένα ακόμη με πολύ μεγάλη δυσκολία μπορεί να το στηρίξει στις ανάγκες που έχει για να μεγαλώσει, για να σπουδάσει. Άρα
Άρα είμαστε σε αδιέξοδο, κύριε Κατσότη. Λοιπόν, αυτή η πολιτική, κυρία Κουλούρη. Πώς μπορεί να αλλάξει δηλαδή θέλει, αυτό. Θέλει, το σύστημα θέλει εργατικά χέρια. Ναι. Έχει όμως τους τρόπους να τα βρίσκει με άλλους, με άλλες μεθόδους. Είπατε προηγουμένως για τη μετανάστευση. Mm-hmm. Ποιος είναι αυτός που ζήτησε στη Γερμανία 1 εκατομμύριο μετανάστες? Οι βιομήχανοι. Ο σύνδεσμος των βιομηχάνων της Γερμανίας ζήτησε από την κυρία Μέρκελ εδώ να φέρει 1 εκατομμύριο μετανάστες για τις ανάγκες των επιχειρήσεων και μάλιστα εξειδικευμένους. Τους άλλους δεν τους θέλει. Λοιπόν, έτσι λοιπόν αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα, για παράδειγμα, αυτό το σύστημα τέλος πάντων που στηρίζεται, όπως είπαμε, στο κεφάλαιο και τα μέσα παραγωγής να είναι στα χέρια του. Οι μετανάστες αποτελούν λοιπόν, μέρος της λύσης του προβλήματος, για να τελειώσουμε κύριε αυτό το ερώτημα που πριν θέσατε, ναι. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε και ένα κοινό πόρισμα με αυτές τις δυνάμεις που, αν θέλετε, έχουν εντελώς διαφορετική στρατηγική από ό,τι έχουμε εμείς. Εμείς λέμε ότι πάνω απ' όλα ο άνθρωπος και οι ανάγκες τους. Ναι. Οι υπόλοιπες δυνάμεις διαχειρίζονται τις ανάγκες αυτού του συστήματος, που δεν θέλουν δικαιώματα εργαζόμενοι, που δεν θέλουν συλλογικές συμβάσεις, που δεν θέλουν άδειες μητρότητας, άδειες κοίησης. Βλέπετε δεν ερχόμαστε σταδιακά στην κανονικότητα, δεν επανερχόμαστε σταδιακά στην κανονικότητα, κύριε Κατσότη, και το λέω αυτό, γιατί επεκτείνονται και κάποιες άδειες για, για τον πατέρα, δηλαδή δίνονται και κάποια άλλα κίνητρα, σταδιακά. Κυρία Κουλούρη, επειδή μέσα ζούμε όλοι εδώ, γι' αυτό το λέω και εγώ. Θα πρέπει να βλέπουμε εγώ την πραγματικότητα. Το λέω με βάση του τι γίνεται στο νομοθετικό έργο, έτσι. Την πραγματικότητα και όχι την εικονική πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι εντελώς διαφορετική. Και αν θέλετε και εσείς εδώ μέσα, μπορεί αυτό να είναι βουλή, να είναι δημόσιο και αυτά που είναι στα χαρτιά να εφαρμόζονται. Mm-hmm. Όμως αν πάτε οπουδήποτε σε μια άλλη επιχείρηση, σε μια πολυεθνική, σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, δεν εφαρμόζονται αυτά. Ούτε η άδεια πατρότητας, ούτε η άδεια μητρότητας, ούτε τέλος πάντων η άδεια εγκυμοσύνης. Ούτε και η ώρα αυτή που για να θυλάξει το μωρό η ίδια η μητέρα. Mm-hmm. Και πολλές φορές τους λένε φέρτο εδώ στην επιχείρηση να κάνεις το διάλειμμά σου να το φυλάξεις. Δηλαδή μιλάμε για μια ζούγκλα, για μια κατάσταση. Να, οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν παιδικούς σταθμούς, όπως γίνεται σε πολλές επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Ναι. Θα μπορούσαν να έχουν παιδικούς σταθμούς για τους εργαζόμενους. Εντάξει, πάντως η περίοδο της κρίσης ανέδειξε ότι αυτό το σύστημα, οτιδήποτε υπάρχει και κατακτιέται, είναι προσωρινό. Μάλιστα. Πάντα τα παίρνουν πίσω. Έλατε να πάω στον κύριο Άρα Σαρίδη. Λοιπόν έχει να κάνει με το ότι το πρόβλημα αυτό είναι καθαρά κοινωνικό. Έχει παράγοντες οικονομικούς, κοινωνικούς. Mm-hmm. Έχει να κάνει με το ίδιο το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, με το τι είναι αυτό, τι στηρίζει, ποια είναι η προτεραιότητά του και δεν είναι αν είναι μόνο πολιτιστικοί οι λόγοι, mm-hmm. όπως είπα και προηγουμένως, ή η θέση της γυναίκας. Μάλιστα. Και εμείς σε αυτή τη βάση καταθέσαμε το πόρισμα με όλα αυτά τα ζητήματα που φαντάζομαι τα έχετε δει, είναι ναι, μέσα στο βιβλιάκι που έχετε, και ότι πρόλαβα έτσι, να διαβάσω. Που μιλά για δικαιώματα ναι. των ίδιων των εργαζομένων, mm-hmm. σταθερή και μόνιμη δουλειά, είναι αυτό που μπορεί να ενισχύσει αν θέλετε, και το θέμα της προφανώς, γιατί αυτό συνδέεται και με το ασφαλιστικό. Μην μου τα ανοίγετε σε λιγάκι. Λοιπόν, σε να πάω λίγο στον κύριο Σαρίδη, όλα αυτά παρακαλώ. Τα δικαιώματα της συλλογικής συμβάσης εργασίας και όλα αυτά τα δικαιώματα τα οποία τα έχουν ανατρέψει και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία τα διατήρησε, τα ανέτρεψε ακόμα παραπάνω και βέβαια. Θα πάμε σε λίγο στα εργασιακά. Και έβαλε και εμπόδια στην ίδια τη διεκδίκηση των εργαζομένων. Να έρθουμε στο θέμα της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος, κύριε Κατσότη, και τη δική σας άποψη πάνω σε αυτό. Πιστεύετε ότι υπάρχει ιδανικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, που να εξασφαλίζει δηλαδή αυτή την αλληλεγγύη των γενεών και να μην έχουμε διαρκή αύξηση των ορίων ηλικίας και αύξηση των εισφορών με μείωση των μισθών? Κυρία Κουλούρη, οι αγώνες που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ σκληροί για να γίνει αυτό το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα. Με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει, της αλληλεγγύης των γενιών, το αναδυναμητικό του χαρακτήρα και όλα αυτά. Τι είναι αυτό που άλλαξε και, αν θέλετε, βρισκόμαστε σε μια περίοδο μεγάλη ανατροπών του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος αυτού που γνωρίσαμε? Είναι το δημογραφικό? Όχι βέβαια. Είναι καθαρά μια πολιτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απέτηση του κεφαλαίου των μονοπωλιακών και επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί μην γελιόμαστε, έχουμε τη διατορία του κεφαλαίου. Αυτοί αποφασίζουν και ο συλλογικός τους εκφραστής που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιεί
τις αξιώσεις τους. Αξίωσε λοιπόν διακαής πόθος των επιχειρηματικών ομίλων και των κυβερνήσεων που τους υπηρετούν τόσα χρόνια ήταν να ανατρέψουν αυτόν το χαρακτήρα της ασφάλισης που είχαν προσδώσει ακριβώς οι αγώνες των εργαζομένων χρόνια τώρα, σκληροί, με αίμα, με θυσίες, με βασανιστήρια, με εκτελέσεις, κυρία Κουλούρη. Και βρισκόμαστε σήμερα εδώ το πάνελ που ακούσαμε προηγουμένως να συμφωνεί τι, σε αυτές τις ανατροπές που είναι ακριβώς κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιας εχθρικής ένωσης για τους εργαζόμενους όλης της Ευρώπης. Mm-hmm. Γιατί προωθεί ακριβώς τέτοια συστήματα όπου θα του δώσουν νέα πεδία κερδοφορίας για να μπορούν να επενδύσουν πάνω στην ανάγκη του εργαζόμενου και της οικογένειάς τους. Αυτά τα συστήματα είναι βιώσιμα σε άλλες χώρες. Ακούστε, κυρία, είναι επιτυχημένα, κυρία Κουλούρη, μοντέλα. Η ανατροπή των σοσιαλιστικών χωρών. Σκανδιναβικό μοντέλο. Η ανατροπή των σοσιαλιστικών χωρών, κυρία Κουλούρη, ανέτρεψε, αν θέλετε, τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις όχι μόνο των εργαζομένων αυτών των χωρών, αλλά και των εργαζομένων στις καπιταλιστικές χώρες που υποχρεώθηκαν, αν θέλετε, κάτω από τους αγώνες των εργαζομένων, αλλά και την ύπαρξη αυτών των κατακτήσεων, να προχωρήσουν σε παραχωρήσεις όσον αφορά το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης. Ασφαλιστικές παροχές, mm-hmm. συντάξεις και ούτω καθεξής. Σήμερα λοιπόν, αφού δεν υπάρχουν ασφαλιστικές χώρες, mm-hmm. λοιπόν παίρνει τη ρεβάν στο σύστημα. Και τι κάνει, λέει, κεφαλαιοποιητικά συστήματα, μεικτά συστήματα. Το μοντέλο Πινοσέτ, το μοντέλο Κατρούγκαλου, που το μοντέλο Κατρούγκαλου είναι η βάση για να προχωρήσει το μοντέλο Πινοσέτ. Γιατί το μοντέλο Κατρούγκαλου, αυτός ο νόμος τέλος πάντων που ψηφίστηκε και συνάντησε την καθολική οργή των εργαζομένων και του λαού, γιατί μην ξεχνάτε τις μεγάλες κινητοποιήσεις που είχαμε, είναι σε αυτή την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρέπει να πούμε το εξής. Εδώ ακούστηκε για τον Γιαννίτση. Ναι, υπήρξαν χαμένες ευκαιρίες, αυτό που λένε. Ο Γιαννίτση συνάντησε την καθολική αντίδραση, αντίσταση των εργαζομένων και του λαού με το σχέδιο νόμου. Λοιπόν, είχε δίκιο, όχι βέβαια, απλά ήθελε από τότε να υπηρετήσει τις αξιώσεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Να απαλλαγούν από την συμμετοχή τους στην ασφάλιση. Αυτό θέλουν οι επιχειρηματίες. Να μην καταβάλουν εισφορές. Αυτό θέλει και το κράτος. Να μειώσει την κρατική επιχορήγηση. Γιατί? Για να υπάρχουν αποθέματα τα οποία θα τα τσεπώνει το μεγάλο κεφάλαιο δήθεν για επενδύσεις. Άρα θέλει να περισσεύουν ακόμα περισσότερο. Παρόλο που ληστεύεται ο λαός μέσα από τη φορολογία, μέσα από τη μείωση των μισθών, των συντάξεων, των κοινωνικών παροχών, της επιχορήγησης στην υγεία, στην παιδεία κτλ. Θέλουν αυτά τα χρήματα να πηγαίνουν στις τσέπες τους. Ένα σύστημα, κυρία, που αντέχει. Κουλούρη. Ποιο είναι αυτό που εσείς πιστεύετε ότι λοιπόν αντέχει? Ένα σύστημα που αντέχει. Να έχει ορίζοντα. Είναι όμως αυτό που διασφαλίζει, αν θέλετε, τις ανάγκες των ίδιων των εργαζομένων που παράγουν όλο τον πλούτο. Κανείς δεν παράγει άλλο τον πλούτο παρά από αυτούς που δουλεύουν. Και ποιος τον καρπώνεται σήμερα? 26, λέει, άνθρωποι στον κόσμο κατέχουν τόσο πλούτο, ναι, όσο το μισό πλούτου, ναι, του φτωχότερου της ανθρωπότητας. Άρα λοιπόν αυτό το σύστημα έχει σαπίσει. Είναι βάρβαρο. Δεν μπορεί να δώσει τίποτε άλλο στους εργαζόμενους και στο λαό. Χρειάζεται να το ανατρέψουμε. Και εμείς αυτό καλούμε τους εργαζόμενους και το λαό. Να συμπορευτούμε σε αυτόν τον αγώνα για την οικοδόμηση μιας άλλης μορφής οικονομίας και κοινωνίας, έτσι ώστε πράγματι και τέτοια κοινωνικά ασφαλιστικά συστήματα, κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα να έχουμε, που θα το οποίο είναι επιτρέπει, για εσάς το διανεμητικό, ακούς, από ό,τι καταλαβαίνω. Βεβαίως το διανεμητικό, ναι, το αλληλεγγύης των γενιών κτλ. Ένα σύστημα που, αν θέλετε, το ίδιο το κράτος θα εγγυάται. Σήμερα η εγγύηση του κράτους, κυρία Κουλούρη, είναι μόνο η Εθνική Σύνταξη. Τίποτε άλλο από τον νόμο του Κατρούγκαλου. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Ότι ούτε αυτή να μην είναι, αν η οικονομία το επιτρέπει. Βεβαίως και τώρα. Και τώρα το σας παρακαλώ. Ακούστε. Δέστε καλύτερα. Το είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Εγγυάται λοιπόν μόνο την Εθνική Σύνταξη.
Λοιπόν, δεν σας διέκοψα, κύριε. Όχι, με συγχωρείτε πολύ. Κύριε Σύριο, δεν σας διέκοψα. Εάν δεν είναι έτσι, φέρτε μου να το αποδείξω. Όχι, εσείς θα το αποδείξετε. Εγώ διαβάζω. Εσείς το είπατε να το αποδείξετε. Λοιπόν, είναι ακριβώς έτσι. Αλλά όμως το αν η οικονομία το επιτρέπει. Εγώ διαβάζω. Ο πρώτος είναι υποχρεωτικός, διανεμητικός και δημόσιος με την εθνική σύνταξη που θα καθορίζεται από τις αντοχές της οικονομίας και από την ανταποδοτική σύνταξη σε συνάρτηση με τις καταβληθήσεις εισφορές. Ακριβώς αυτό είναι. Διαβάζω από την ομιλία. Κύριε Στήλιο, σα ευχαριστώ. Εντάξει, δεν διακόπτεται. Λέω ότι διαβάζω. Θα πάντα στο παρελθόν. Βέβαια, οι εντοχές. Με τι αντοχές της οικονομίας. Ακούστε αυτό. Η εθνική σύνταξη είναι. Κύριε, ακούσατε τι γράφει παρακάτω. Τι αντοχές της οικονομίας. Συνάρτηση με τι αντοχές της οικονομίας μπορεί να σημαίνει και παραπάνω. Κυρία Κουλούρη, ακούστε με τα οικονομία πάει καλά. Κυρία Κουλούρη, επειδή λοιπόν το σύστημα αυτό, η κρίση του είναι η αρρώστια του. Η κρίση θα είναι επανωτές. Και η μία θα είναι πιο βαθύτερα από την άλλη. Ήδη έχουμε μια επιβράδυνση οικονομίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παγκόσμια κατάσταση είναι δύσκολη. Και αυτό επηρεάζει έτσι κι αλλιώς την όποια ανάκαμψη, την όποια ανάπτυξη. Και επειδή λοιπόν η επόμενη κρίση, λέω για παράδειγμα, μπορεί να είναι πολύ πιο βαθιά, η Εθνική Σύνταξη δεν θα είναι αυτή, γιατί δεν θα αντέχει οικονομία. Όπως λοιπόν δηλώνεται, ή όπως και είναι με τον νόμο Κατρούγκαλου. Δεν έχει διαφορά ο νόμος Κατρούγκαλου. Και αυτός λέει με βάση την οικονομική στοιχεία. Εσείς λέτε ότι δεν είναι διασφαλισμένα τα 384, αν δεν κάνω λάθος. Ούτε αυτά δεν είναι διασφαλισμένα. Το λέμε εδώ. Και αν θέλετε. Για να μοιράσει, λοιπόν, το λέμε εδώ. Α την πείτε τη γιαγιά. Ακούστε λοιπόν. Α την πείτε τη γιαγιά. Και εσείς αν λέτε ψέματα. Μη λέτε λοιπόν συστηματικά ψέματα. Τι ψέματα κύριε. Το διάβασε η κυρία Κουλούρη. Το διάβασε η κυρία Κουλούρη. Κάποια κομμάτια. Ακούστε λοιπόν και δεν το ψέμα. Αναλέτε εσείς. Όχι, δεν θέλω. Μου παίρνει το λόγο. Σας παρακαλώ, μην μπαίνετε στη διαδικασία. Γι' αυτό. Λέτε μισό λεπτό. Μπορώ να μην αφήσω να γίνει συζήτηση. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα τώρα που συνέβη. Μπορώ να το διακόπτω συνέχεια. Να του λέω τι λέει, τι να του πω. Έτσι ερμηνεύει, λέει τι χρήματα. Είναι γνωστή πάντως. Είναι γνωστή η ακροδεξιά του λογική του κυρίου Στήλιου. Και για τους μετανάστες και το έχει αποδείξει στη Βουλή. Ξέρω ο κύριος Σαμαράς τον έδειξε από υπουργό λόγω αυτών των θεσεών του. Επιτρέψουν να τελειώσω λοιπόν. Αυτό πάντως δεν το παρακολουθεί κανείς. Έχω το λόγο για να σας το επιτρέπω. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Θα απαντήσετε. Θα απαντήσετε, κύριε Στήλιο. Θα απαντήσετε. Σας λέω, ναι, θα απαντήσετε. Αφήστε τον να ολοκληρώσει και θα απαντήσετε. Κατηγόρησε και προσωπικά. Θα απαντήσετε, σας είπα. Όχι, θα το δεν το παίρνω πίσω γιατί έχετε δηλώσει πολλές φορές. Αυτό θα το πάρει πίσω. Τις θέσεις σας συνολικά. Αυτό θα το διορθώσετε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Λέτε και για ψέματα για μένα λοιπόν, προσωπικά. Κυρία Κουλούρη, συνεχίζω λοιπόν με το ασφαλιστικό. Και λέω ότι είναι πολιτικό ζήτημα, ότι αυτές οι δυνάμεις, οι πολιτικές δυνάμεις. Δεν έχει νόημα αυτό. Λύστε το, σας παρακαλώ, αυτό το θέμα μεταξύ σας. Τι να λύσω. Αυτό είναι το που σας ρωτάει. Τι να λύσω. Εδώ δεν ήταν. Εδώ ο κύριος Σαμαράς δεν είναι υπουργό, δεν τον ξύλωσα από εκεί. Για τη στάση του μέσα στη Βουλή. Εγώ κάνω λάθος. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεν είμαστε αλλού. Εδώ είμαστε. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Λάθος. Και κακώς συνεχίσεστε και το επικαλείστε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, που με αφορά προσωπικά. Ωραία. Αν σα αφορά είναι προσωπικά. Λάθος, δεν είπα τίποτα θα το λύσετε προσωπικά. Όχι, δεν το λύσετε προσωπικά. Με διακόπτεται κύριε συνέχεια. Εσείς το αναφέρατε. Με διακόπτεται συνέχεια και είναι, είναι του χαρακτήρα. Είναι, δεν είναι του χαρακτήρα. Των απόψεων που έχετε. Δυστυχώς. Ναι. Δεν είναι του χαρακτήρα των απόψεων που έχετε. Να μιλήσουμε του τόνου. Είναι τη δικιά σα ρητορική. Ότι έχετε δίκιο για τα πάντα. Να μιλήσουμε του τόνου. Ότι όταν ο άλλο είναι σε μια άλλη πολιτική θέση. Το σύστημα, το βάρβαρο. Όταν έχει μια άλλη πολιτική θέση. Με όλε τι αποχρώσει. Με όλε τι αποχρώσει. Δεξιές, ακροδεξιές και τα λοιπά. Αυτόν γιατί θα πρέπει εγώ να τον υποστώ. Λοιπόν, να χαμηλώσουμε σας παρακαλώ σε προσωπικό επίπεδο. Για να κλείσουμε σιγά σιγά την συζήτηση, να μην έχουμε αυτή την προσωπική αντιπαράθεση. Θα ζητήσω λοιπόν το εξής. Με κατηγόρησε για ακροδεξιά ρητορική προσωπική. Λοιπόν, αυτό δεν ισχύει. Ναι, και του απαντήσατε. Σας απάντησε. Εγώ τι μπορώ να ωραία, πω. Λοιπόν, μα απάντησε τι, μα βέβαια συνέχισε. Ακούσε, δεν ισχύει λοιπόν, όπως το δηλώνει ο κύριος. Απλώς σας παρακαλώ, χαμηλώστε τους τόνους. Εντάξει. Ο καθένας βέβαια κρίνεται. Από αφήστε όχι μόνο από μία από αυτά στάση, που ακούν να βγάζουν τα συμπεράσματα. Τελειώνοντας, λοιπόν, επειδή τελειώνει ο χρόνος. Ο καθένας κρίνεται συνολικά. Κρίνεται συνολικά, έτσι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τελειώνοντας, λοιπόν, ελάτε, από πολλά πράγματα και από τις τοποθετήσεις του. Τελειώνοντας, λέμε λοιπόν εδώ ότι εχθροί των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων είναι οι πολιτικοί φορείς που σήμερα ικανοποιούν τις αξιώσεις του μεγάλου κεφαλαίου για ατομική υπόθεση. Η ασφάλιση και όχι κοινωνική.
που οδηγούν συνολικά τους εργαζόμενους και τον λαό στους εμπόρους της ασφάλισης, στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, που όλοι περνούν από τα φόρα των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών και τους υπόσχονται, αν θέλετε, παιδεία κερδοφορίας. Τους υπόσχονται ανατροπές στην κοινωνική ασφάλιση προκειμένου να τους δώσουν πελάτες. Αυτά κάνουν όλα τα κόμματα μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Πάνε σε, αν θα δείτε το τι υπόσχονται σε αυτές τις συναντήσεις, τις διασκέψεις, τις συνελεύσεις που κάνουν οι ιδιώτες της ασφάλισης, θα δείτε λοιπόν εδώ τα κόμματα τι θέση έχουν σε σχέση με αυτό το δικαίωμα στην ασφάλιση των ίδιων των εργαζομένων και του λαού, με ασφαλιστικές παροχές που θα του επιτρέπουν να καλύπτει ανάγκες υγείας, οικογένειας, αυτό που λέμε τώρα, τη μητρότητα και όλα αυτά, mm-hmm. να καλύπτει ανάγκες της σύνταξης και να ζει αξιοπρεπώς ο συνταξιούχος. Μάλιστα. Και εμείς πιστεύουμε ότι το θέμα της ασφάλισης είναι υπόθεση του λαού, πρέπει να γίνει κριτήριο μπροστά και στις εκλογές και να κρίνει εδώ πολύ αυστηρά αυτές τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες στο μέλλον θέλουν, λέει, να συγκεντρώσουν δυνάμεις, να είναι όλοι μαζί για να μπορέσουν να λύσουν το θέμα το ασφαλιστικό σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Που θέλει το μεγάλο κεφάλαιο. Λοιπόν, να τους βάλουν εμπόδια, να τους δυσκολέψουν και να κατακτήσουν αυτά που δικαιούνται οι εργαζόμενοι και ο λαός.